Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιάννης Αμπατζίδης και στο σημερινό βίντεο θα αναπτύξουμε το θέμα του υβριδισμού του αγριόχειρου στην Ελλάδα και τα προβλήματά του, τα επακόλουθα που έχει. Λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι πως έχει επιτευχθεί αυτό το φαινόμενο του υβριδισμού στην επιμεξία ε, του αγριόχειρου με άλλα είδη, είτε των χείρων είτε άλλα είδη χείρων. Αν ανατρέξουμε κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι το κράτο συνέβαλε σε αυτό το πρόβλημα αφού, όπω έχουμε πει, επιδοτούσε του κτηνοτρόφου να διαθέτουν ήμερου χείρου μέσα σε βιοτόπους όπου υπήρχε και άγριο πληθυσμό. Του είδου με την επιστημονική ονομασία σαν σκρόφα, ο αγριόχειρο τη δυτικής υπηρετική Ευρώπη που διαβίει γενικώ στα Βαλκάνια. Ποια είναι τα επακόλουθα του υβριδισμού, μπορεί κάποιοι να το. Να να ωφελούνται από αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει σήμερα μία πληθώρα του είδους, αλλά ο κόσμος και οι κυνηγοί τρέφονται με μία ψευδέστηση. Δεν κυνηγούμε αγριόχειρους πολλές των περιπτώσεων, κυνηγούμε υβρίδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρώτον και βασικότερον και πιο κύριο είναι η γενετική νόθευση με κίνδυνο εξαφάνισης του γενετικού υλικού ανεκτήμητης αξίας εδώ και χιλιάδων χρόνων του αγριόχειρου. Κάτι που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Είναι το, το θύραμα, το μεγάλο θύραμα εν Ελλάδη που διαβεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ο υβριδισμός απειλεί την εξαφάνισή του. Σε αυτό έχουν συμβάλει όχι μόνο οι ίδιοι, η ίδια αλλά και κάποιες κινητικές οργανώσεις δια του εμπλουτισμού που πολλέ των περιπτώσεων δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί. Εμπλουτίζονταν περιοχέ με μία κατάλληλα άτομα αγριόχειρων, δίχω τη γνησιότητα του DNA. Τι επακολούθηση έχει αυτό. Βλέπουμε ότι ο υπερπληθυσμό που επικρατεί σε πολλέ περιοχέ τη χώρα σήμερα οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ευρυθισμό. Έχουν προσεκριθεί πάρα πολλά άτομα με ακατάλληλε πολλέ των περιπτώσεων προποθέσει στο να ασκήσουν το γι' αυτό. Επειδή η ποσότητα είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πρόκληση, έτσι και σήμερα με αυτές τις συνθήκες οι κυνηγοί στρέφονται ασχέτως αν και πόσο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό που κυνηγούν είναι ο πραγματικός αγριόχειρος είναι κάποια φθηνή απομίμηση αυτού, ένα κακ... 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 κακέκτυπο που πολλές των περιπτώσεων και σε πολλές χώρες της Ελλάδος αυτό συμβαίνει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυνηγητικά ατυχήματα, ανταγωνισμοί, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται και η πολιτεία η ίδια μένει αμέτωχη. Καταρχήν, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αρκετά πράγματα. Είναι λυπηρό εξίσου ότι οι νέοι κυνηγοί δεν έχουν γνωρίσει στην πραγματική του μορφή το είδο του αγριόχειρου. Και κάποιο που έχει μέτρο σύγκριση που έτυχε και είχε την τύχη, και ακόμα μπορεί να έχει την τύχη γιατί είναι κάποιε περιοχέ που διατηρούν άγριου πληθυσμού, επί το πλήστον περιοχέ που δεν υπήρχε η κτηνοτροφία με ήμερους χείρους. Είναι λυπηρό ότι οι νέοι κυνηγοί δεν έχουν γνωρίσει και δεν πρόκειται να γνωρίσουν στην πραγματική, τους, στην πραγματική του μορφή το ζώο των Αγριόχειρων. Ο οποίο είναι ένα πανέξυπνο ζώο, ένα μαχητικό ζώο με οξυδέρχεια σε αντίθεση με το υβρίδιο που το καθιστά να αναζητεί τον άνθρωπο καθώ να έχει συνδυάσει με πηγή τροφή, να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο, να έχει μειωθεί ο βαθμό δυσκολία στον εντοπισμό του και αυτό αντιλαμβάνεται κανεί ότι παραπέμπει σε ο παράγοντα ευκολία έχει χαθεί, με αυτόν τον τρόπο έχει χαθεί η ομορφιά του κυνηγιού του αγριόχειρου. Διότι ο βαθμό δυσκολία είναι που συντελεί σε κάθε παράγοντα και κάνει καλύτερο και τον κυνηγό. Τα υβρίδια βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμε περιοχέ σήμερα, που μπορεί οι κυνηγοί να τα προσελκύουν, να ασκούν εν πάση κατά κάποιο τρόπο το κυνήγι του αγριόχειρου όπως λέγεται, αλλά η πραγματικότητα και δυστυχώ που καταρρύπτει τις ψευδεστήσεις είναι ότι αυτή δεν είναι αγριόχειροι πολλές των περιπτώσεων. Τι θα μπορούσε να γίνει. Εάν πράγματι μας ενδιαφέρει το ζώο, ο αγριόχειρος και η ιδεώνισή του να παραμείνει αλόβητο από αυτή τη γεννητική νόθευση, θα πρέπει άμεσα να θανατωθούν τα υβρίδια όπου και αν αυτά βρίσκονται. Είτε είναι μέσα σε καταφύγια, κασ, καταφύγια άγρια ζωή, είτε είναι σε περιοχέ που παλαιότερα εμπλουτίστηκαν με διάφορου τρόπου, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε αυτοί επιτυχάνονταν με, ε, με νόμιμου μεν εμπλουτισμού, είτε κάποιοι, είτε κυνηγοί, είτε απλοί πολίτε στην ύπεθρο, για, για λόγου βιοποριστικού, διατηρούσαν κάποια ημίημα τέτοια ζώα στι περιοχέ που διαβιούσαν. Με αποτέλεσμα αυτά, λόγω μη κατάλληλη περίφραξη, είτε μη, δια, μη είναι, μη ικανής διατήρησή του και συντήρησή του, αυτά αφήνονταν στην, στην ύπεθρο, με συνέπεια αυτά να εξαπλώνονται και να αναπαράγονται. Αν λοιπόν, πρέπει, αν λοιπόν μα ενδιαφέρει να διατηρήσουμε το ηθικό και το, και το, πραγματικό κυνήγι του αγριόχειρου θα πρέπει να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το να πούμε ότι θα εξαλείψουμε τα ευρύδια και θα εμπλουτίσουμε πάλι τις περιοχές με άγρια άτομα, με, με πραγματικούς αγριόχειρους. Όμως αυτό θα πρέπει να είναι το ιδεατό και το επιθυμητό για τον κάθε πραγματικό κυνηγό που και τον ενδιαφέρει το θύραμα και σέβεται το θύραμα και θέλει το πραγματικό αγριόχειρο, αλλά και αναζητεί και τον βαθμό δυσκολία που θα τον κάνει καλύτερο. Διότι κακά τα ψέματα, ε, ο βαθμό δυσκολία στα υβρίδια πολλέ των περιπτώσεων ε, ελαχιστοποιείται. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται δειγματοληπτικέ ενέργειε από θηρεύσιμα είδη, από, το, από το θηρεύσιμο είδο του αγριόχειρου, κάθε χρόνο, ώστε να υπάρχει μια χαρτογράφηση των περιοχών αυτό σε συνδυασμό βέβαια και με, τη, με τις δασικέ υπηρεσίες αλλά και με τις κοινικητικές οργανώσεις και όπου εντοπίζεται μεγάλος βαθμός υβριδισμού εκεί θα πρέπει να, να, να επιδιωχθεί η εξάλληψή του, η εξόντωσή του. Διότι δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης να βρίσκονται αυτά τα ζώα στην ύπεθρο. Αυτό θέλει καταλυτικές αποφάσεις, θέλει θαραλές αποφάσεις και είναι κατανοητό ότι λαμβάνονται υπόψη Πάρα πολλοί παράμετροι, ακόμα και αυτοί των αντικυνηγών, αλλά στην ουσία αυτοί, αν ενδιαφέρονται για το ζώο, για το κάθε ζώο, για την αυθεντία του κάθε είδους, το να παραμείνει, θα πρέπει και αυτοί να συμφωνήσουν σε αυτό το θέμα, στο να μην εξαλειφθεί το DNA του αγριόχειρου. Θα πρέπει λοιπόν οι κυνηγητικέ οργανώσει, σε συνδυασμό με τι δασικέ υπηρεσίε, να εστιάσουν στη ρίζα του προβλήματο να γίνει κάθαση των υβριδίων όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί το να λέμε και να λέμε και να μην κάνουμε τίποτα δεν βγαίνει και στην ουσία κάτι, απλά να έχουμε να λέμε. Αυτές οι περιοχές που έχουν, γιατί είναι περιοχές που έχουν μόνο υβρίδια και δεν υπάρχει καθόλου ούτε, ούτε για δείγμα ένα, έστω και ένας αγριόχειρος, θα πρέπει λοιπόν εκεί να εστιάσουν αυτά τα συνεργεία δίωξη και εξόντωση που έχουν ιδρυθεί και τελευταία, που έχουν δημιουργηθεί και αυτές οι περιοχές πράγματι να εμπλουτιστούν ξανά εάν βέβαια είναι και βιώτοποι ενδείκνονται να είναι βιώτοποι του αγριόχειρου γιατί και οι πολλέ περιοχέ που παρατηρούνται σήμερα τα υβρίδα δεν είναι βιώτοποι του αγριόχειρου. Και θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί από τη μία να είναι λυπηρό για πολλού και να μην το θέλουν γιατί δεν θα υπάρχει αντικείμενο αλλά αν αν εμπλουτιστούν με άγρια άτομα εν συνεχεία αυτές οι περιοχές ε, σαφώς και θα υπάρχει το αντικείμενο και το κυνήγι του, του μεγάλου τριχωτού το πραγματικό κυνήγι όμως όχι αυτό το, αυτή η φθηνή απομίμηση που υπάρχει σήμερα κάποιοι μπορεί να το να το βλέπουν αρνητικά αυτό να, να, λένε, να μην έχουν πρόβλημα γιατί και αυτό συνέβη γιατί δεν γνώρισαν στην πραγματική μορφή τον αγριόχειρο αυτοί που είχαν τον, την τύχη να τον, να τον γνωρίσουν, να τον κυνηγήσουν, να δουν τον βαθμό δυσκολία του, είναι και αυτοί που επιθυμούν ε, να έρθει πάλι αυτή η ισορροπία, γιατί και με αυτόν τον τρόπο ε, θα, θα επέλθουν και κάποιε ισορροπίε στο κυνήγι αυτό. Γιατί έχει χαθεί η, η έγλη του κυνηγίου του αγριόχειρου λόγω του υβριδισμού. Αυτό έχει και σαν, σαν επακόλουθο τα κυνηγητικά ατυχήματα, διότι οι κυνηγοί που πλέον συντάσσονται γύρω από το κυνήγι αυτό και οργανώνονται δεν, δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που σε αντίθετη περίπτωση εάν ε, αυτοί οι κυνηγοί κληθούν να κυνηγήσουν στις πραγματικές συνθήκες και στην πραγματική μορφή το ζώο του τον αγριόχειρο ε, πολλοί από αυτούς θα αδυνατούσαν αυτά εν ολίγης ε, βέβαια είναι μεγάλο το θέμα συζητιέται χρόνια και έχει και ως συνέπεια να, να λαμβάνονται αποφάσεις που στην ουσία ε, ζημιώνουν και το εναπομείναν το, τους εναπομείναντες πληθυσμού του αγριόχειρου. Για παράδειγμα, χάρη των υβριδίων έχει αυξηθεί τελευταία το όριο καρπόσεως, αλλά και δόθηκε το απεριόριστο, με συνέπεια αυτό να, εγκυμο, να εγκυμονεί και οι κινδύνους να εξαλειθούν οι ελάχιστοι αγριόχειροι σε όποιες ακριτικές περιοχές της Ελλάδος διατηρούνται ακόμα. Και εγώ είμαι πεπισμένο ότι διατηρούνται ακόμα άγριοι πληθυσμοί. Αυτό βέβαια μπορεί να αποδειχθεί κάποια στιγμή, αν το θέλουν και οι κινητικέ οργανώσει αλλά και οι δασικέ υπηρεσίε με τη μέθοδο του DNA. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε ενέργειε στο άμεσο μέλλον, γιατί πρώτα απ' όλα το οφείλουμε και να λέμε ότι μας ενδιαφέρει πράγματι η φύση, το περιβάλλον και η Πανίδα. Αυτά εν ολίγης θα έχουμε και τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο βίντεο να αναπτύξουμε και περισσότερα θέματα σχετικά με τον υμνητισμό που έχει και ως επακόλουθο και την Πανόλη και διάφορα άλλα παρακλάδια. Ευχαριστώ που με ακούσατε και στο επανειδήν.